Αγίου Νεκταρίου πέντε Απόλλους, 30 γυναίκες κακές, φλίερες, πόρνες, μιχαλίδες. Τόσο αχόρταστος και άπλιστος ο Άδης για νεκρούς, ο γυναικείος έρωτας από σαρκικές ορμές και εξερίγη από νερό βροχής, και η θάλασσα από νερά όμβρια και ξηράς και το πυρ που κατακαίει τα πάντα που ποτέ τους δεν λένε. Φτάνει πια, χόρτασα. Όλες αυτές οι εικόνες έχουν ηθική βάση το γυναικείο έρωτα, παροιμίες. Τέτοια η γυναίκα είναι ζώο, υποζύγιο κακό, σκόλιξ πυρός, ένικος Αδάμ, θυγατέρα ψεύδος, φυλακή παραδείσου, εκδίωξη του Αδάμ, όλοθρος εχθρικός, αντίπαλος ειρήνης, δαμασκηνού. Τι είναι όμορφη γυναίκα? Τάφος στολισμένος, αν δεν σοφρονεί, γιατί η ομορφιά της μαραίνεται από αρρώστιες και διακόπτεται από το θάνατο. Οι πόρνες προλαβαίνουν τις άλλες γυναίκες και τις αποκαλούν εκείνες πόρνες για να μην έχουν τι να τις κατηγορήσουν. Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτε εφάμιλο της πονηρής γυναίκας, όπως είναι το λιοντάρι στα τετράποδα, το φοβερότερο, η θηριώδης πελώριο φίδι στα ερπετά. Έτσι φοβερότερη και από αυτά η γυναίκα η κακιά, και το λιοντάρι και το φίδι μικρότερα της είναι. Μάρτυρας μας ο φώτατος Σολομών που λέει, προτιμώ να μείνω στο ίδιο σπίτι με λιοντάρι ή φίδι παρά με κακιά γυναίκα και γλωσσού. Και για να μην νομίζεις ότι αυτά είναι μόνο λόγια του προφήτη, θα σου δείξω και παραδείγματα να το καταλάβεις. Το Δανίλη σεβάστηκαν τα άγρια λιοντάρια, αλλά τον δίκαιο Ναβουθέ τον σκότωσε μια γυναίκα Ιεζάβελ. Το κήτος διαφύλαξε μέσα στην κοιλιά του τον Ιωνά, αλλά μια γυναίκα η Δαλιδά ξέρισε τον Σαμσόν, αποστερώντας του τη σωματική του δύναμη και τον παρέδωσε στους αλόφιλους. Τρόμαξαν με τον Ιωάννη πελώρια φίδια και δηλητηριώδη φίδια, οι ασπίδες και η κερασφόρα, αλλά μια γυναίκα, η Ηρωδιάδα, του έκοψε το κεφάλι στο ερωταστικό εκείνο δείπνο. Τα αρπακτικά κοράκια τον Ηλία έθρεψαν στο όρος, αλλά μια γυναίκα, η Ιεζάβελ, τον παρέδωσε σε θάνατο μετά το ευεργετικό θαύμα με τη βροχή. Βλέπεις λοιπόν ότι δόθηκε ως γνωμικό από τη σοφία εκείνη ότι δεν υπάρχει κεφαλή μεγαλύτερη από την κεφαλή του Όφεως, και πάλι δεν υπάρχει κακία μεγαλύτερη από τη γυναικεία κακία. Και γενικά όποιος έχει δίπλα του τέτοια γυναίκα να ξέρει καλά ότι ήδη πληρώθηκε το μισθό του για όσες αμαρτίες διέπραξε, γιατί έχει λεχθεί ότι τέτοια κακιά γυναίκα για τις αμαρτίες του ανώμου του δόθηκε. Αντικείμενο μεγάλης οργής και αγανάκτηση προξενεί στον άντρα της η μεθυσμένη γυναίκα, γιατί αυτή δεν σκεπάζει καμιά απολύτως ντροπή της. Η πόρνη γυναίκα ερωτοντροπώντας γίνεται γνωστή, προκαλώντας τα θύματά της από την ανεσχυντία των βλεμμάτων της και το ανοιγόκλεισμα των βλεφάρων της. Σειράχ. Μη δίνεις εξουσία σε κακή γυναίκα, γιατί θα χαθείς κι εσύ. Ο ίνος και οι γυναίκες απομακρύνουν ακόμα και τους φρόνιμους από το Θεό. Μη δίνεις κάποια διέξοδο στο είδωρ, γιατί θα διαφύγει και θα χαθεί όλο. Και ούτε σε κακή γυναίκα οικειότητα, γιατί είσαι χαμένος. Και αν δεν σε ακολουθεί κατά πόθεση η γυναίκα σου σύμφωνα με τις εντολές σου, προχριστιανική αντίληψη, απόκοψε την από την οικογένειά σου ως απίθαρχη με νόμιμο διαζύγιο, αν και κατά τη γένεση οι σύζυγοι έγιναν μία σάρξ. Μικρή είναι οποιαδήποτε κακία μπροστά στη γυναικεία κακία, και ο αμαρτωλός για τιμωρία του θα λάβει αυτή τη γυναίκα την κακιά ως μερίδα του κελαχείο. Όπως είναι η αμμώδης ανοφέρεια στα πόδια του γέροντα, έτσι και η φλίαρη και κακόγλωση γυναίκα στο φιλίσυχο τον άντρα της. Απ' την πρώτη γυναίκα ήρθε η αρχή της αμαρτίας και εξαιτίας της πεθαίνουμε όλοι προχριστιανικά. Σταγόνες βροχής αναγκάζουν τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από το σπίτι του χειμερινή μέρα, και η γυναίκα κακό ζηλεί τον άντρα της με τις ύβρες της και τους γογγισμούς της από το σπίτι, τον αναγκάζει να φύγει παρά το βροχερό του καιρού. Παροιμίες. Όποιος κρατά μιχαλίδα είναι άφρονας από μόνος του, αλλά και ασεβής απέναντι στο Θεό. Όπως ακριβώς το σκούλι και τρώει το δέντρο, έτσι και η κακιά και άσωτη, μεμψίμηρη και παράφορη γυναίκα τον άντρα καταστρέφει.
και του κατατρώει την υγεία και την ειρήνη και την περιουσία του. Οι άντρες εκείνοι τότε την 7η μέρα του συμποσίου, πριν ανατείλει ο ήλιος, είπαν στον Σαμψόν την εξήγηση του ενίγματος, δηλαδή τι είναι γλυκύτερο από το μέλι και τι ισχυρότερο από το λιοντάρι, και αυτός τους απάντησε ότι αν δεν ωφελήσετε από τη γυναίκα μου και δεν την είχατε ρωτήσει να σας το αποκαλύψει, δεν θα το ερμηνεύατε, Κριτών. Ο Σαμψόν αποκαλύπτει στη δαλιδά του μυστικό της δυνάμεως του και πέφτει στα χέρια των εχθρών του. Η Δαλιδά είπε στον Σαμψόν, «Πώς λες πως μ' αγαπάς και η καρδιά σου είναι ξένη σε μένα. Για τρίτη φορά με εξαπάτησες και δεν μου είπες πού βρίσκεται η δύναμή σου». Με αυτά τα λόγια εξαπατήθηκε και δεν σοφρονίστηκε, γιατί η γυναίκα τον βασάνιζε κάθε μέρα και τον κούραζε. Και από τη μεγάλη επιμονή της έφτασε στο σημείο να λιποθυμήσει και κινδύνεψε να πεθάνει, γιατί τόσο ψυχικά τυφλός ήταν από το σαρκικό πάθος. Τότε λοιπόν της εξέφρασε όλη την αλήθεια από την καρδιά του και της είπε, «Ψαλίδι δεν κούρεψε την κόμη της κεφαλής μου, γιατί είμαι αφιερωμένος στο Θεό από την κοιλιά της μητέρας μου ακόμα όταν ήμουν, και αν με ξηρίσουν θα φύγει η δύναμή μου από μένα και θα εξασθενήσω και θα είμαι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι». Η Δαλιδά αισθάνθηκε ότι της είπε όλη την αλήθεια και ότι της άνοιξε την καρδιά του, και έστειλε ανθρώπους και προσκάλεσε τους αρχηγούς των Φιλιστέων και τους είπε, «Ελάτε πάλι, γιατί αυτή τη φορά μου είπε όλη την αλήθεια». Και αυτοί ήρθαν και έστησαν ενέδρα, φέρνοντας στα χέρια τα συμφωνηθέντα ασημένια χρήματα. Η Δαλιδά κοίμησε το Σαμψόν στα γόνατά της, γιατί η γυναικεία μηχανή είχε τους τρόπους της, και έτσι όπως ήταν εύκολα θα το αφαιρούσε τα μαλλιά του, και προσκάλεσε έναν άνθρωπο που του ξύρισε ΣΥΡΙΖΑ τις 7 πλεξούδες που είχε στο κεφάλι το σύμβολο της δυνάμεως του Θεού ως Ναζιραίου. Και από τότε έγινε υποχείριος και άρχισε ο εξευτελισμός του, γιατί έφυγε από αυτόν η Θεία Δύναμη. Και η Δαλιδά του είπε, «Το Σαμψόν, έρχονται εναντίον σου οι Φιλιστέοι». Ο Σαμψόν ξύπνησε και είπε ασύνετα, «Θα εξέλθω όπως και τις προηγούμενες φορές, μόνο να την αχτώ με ορμή και θα τους αντιμετωπίσω εύκολα. Δυστυχώς όμως, δεν γνωρίζω ότι ο Κύριος και η δύναμή του απομακρύνθηκαν από αυτόν, και οι Φιλιστέοι τον συνέλαβαν και του βγάλαν τα μάτια για να τον αχρηστέψουν τελείως και να του προξενήσουν πόνο και συμφορά. Τον κατέβασαν στην πόλη Γάζα και τον έδεσαν με χάλκινες χειροπέδες. Τέλος τον υποχρέωσαν να εκτελεί χρέη δούλου, δηλαδή κατάντησε να γυρίζει το λίθο του μήλου της φυλακής που τον έκλεισαν. Στα γεράματα του Δαβίδ γεννήθηκε ο Σολομώντας, αλλά δεν είχε την καρδιά του τέλεια απέναντι στο Θεό όπως ήταν η καρδιά του πατέρα του, γιατί οι γυναίκες από ξένα έθνη που έλαβε ο σύζυγος του έγιναν αιτία να παρεκκλίνει αυτός και να λατρέψει ξένους ψευτοθεούς, δηλαδή δαίμονες. Την εποχή λοιπόν αυτή ο Σολομώντας οικοδόμησε σε μεγάλο ύψομα τόπο λατρείας στον ψευτοθεό Χαμός, στο είδωλο αυτό των Μωαβιτών. Επίσης οικοδόμησε ψηλό τόπο για το βασιλιά του στο είδωλο των Αμμονιτών και για την Αστάρτη την μισαρή ψευτοθεότητα των Σιδωνίων. Τέτοια θυσιαστήρια ειδωλολατρικά κατασκεύασε ο Σολομώντας για όλες τις ξένες γυναίκες του, και αυτές πρόσφεραν θυσίες και θυμίαμα στους ψευτοθεούς τους βασιλείων. «Μη δίνεις προσοχή σε φαύλη», ανήθηκε η γυναίκα, «γιατί στάζει μέλι από τα χείλη της πόρνης αυτής. Αλλά για λίγο χρόνο μόνο και έπειτα θα τη βρεις αντί για ευχαρίστηση πικρότερη και αποχολή, και σαν το ξύφος ακονισμένο και κοφτερό περισσότερο και από το δίκοπο μαχαίρι παροιμίες». Έγκαμη γυναίκα στείνει παγίδες για τις ψυχές των εντύμων ανδρών. Η ασεβής σύζυγος που μισεί τις αρετές και εκτρέπεται των οικογενειακών καθηκόντων της γίνεται θρόνος και εστία κάθε ατιμίας για τον άντρα της. Για τις πόρνες συστήνει ένθερμα υπακοή στα λόγια του συγγραφέας, δείχνοντας το φάρμακο, τη φρόνηση, αλλά και τα τεχνάσματα της γυναίκας, όπως και τη μοιραία κατάντια των θυμάτων της. «Παιδί μου, φύλασε τα λόγια μου και θα έχεις καλή ζωή. Τη φρόνηση και τη σοφία έκανε τακτικό σύντροφό σου.
να σε κρατήσει καθαρό από γυναίκα πονηρή, ξένη και φαύλη, γιατί σκύβει από το παράθυρό της. Κοιτάζει παραμονεύοντας την πλατεία να δει κανένα άπειρο και αδιάκριτο στη γνώση καλού και κακού νεαρό να διέρχεται. Ίσως και ξεπίτηδες από εκεί να δει αυτήν που για χάρη της άκουσε τόσα από αυτούς τους ασύνετους που δεν έχουν φρόνηση κοντά στη γωνιά του σπιτιού της σιγοτραγουδώντας και μονολογώντας μέσα στη νύχτα όταν επικρατεί νυχτερινή ησυχία και ο κυρός ο Μιχλώδης που όλοι οι άλλοι έχουν αποσυρθεί για ύπνο με τις οικογένειές τους. Τότε η ακόλαστη αυτή γυναίκα ζητώντας τη λία της μεταβαίνει για να το συναντήσει με προκλητική εμφάνιση. Εξάπτει και διεγείρει τις νεανικές καρδιές. Έχει πάντοτε ανοιχτές τις αγκάλες η άσωτη αυτή γυναίκα σαν τα φτερά της τρελής χρυσαλίδας. Πάντα ανοιχτά από φωτιά σε φωτιά πετώντας. Τα πόδια της σε υπερδιέργερση και δεν ησυχάζουν μέσα στο σπίτι της γιατί άλλοτε ρεμβάζει με το νου της προς τα έξω ζητώντας τα θύματά της και άλλοτε γίνεται επιθετικότερη παραμονεύοντας έξω από το σπίτι της σε κάθε γωνιά του δρόμου και κάθε σταυροδρόμι και έρχεται ο πειρασμός. Μόλις συναντήσει τον άφρονα νεαρό άγνωστό της τον αγκαλιάζει αρπάζοντάς τον από τα ενδύματα και τον φυλά μέσα στο δρόμο και του λέει με κολακία και πολλή ανέδεια ανακατεύοντας θρησκεία και αμαρτία ό,τι λέει σε όλα τα θύματά της. «Σήμερα επιτέλους εισακούστηκαν οι προσευχές μου, επειδή πρόσφερα θυσία ευχαριστήρια εκτελώντας το τάμα μου. Γι' αυτό βγήκα από το σπίτι μου να σε συναντήσω, επειδή πεθύμησα τάχα το ωραίο σου το πρόσωπο και να που σε βρήκα. Με αναπευτικά μαξιλάρια στόλισα το κρεβάτι μου και του έστρωσα άνετα χρωματιστά στροσίδια». Ράντισα με ειδηπαθή ευωδιαστό κρόκο την κλίνη μου και όλο το σπίτι μου με αρωματική κανέλα. Έλα λοιπόν να απολαύσουμε μέχρι πρωία στο μεθυστικό έρωτα, να κυλιστούμε ερωτικά γιατί ο σύζυγός μου απουσιάζει μακριά σε ταξίδι και έχει πάρει μαζί του πολλά χρήματα για να κάνει και πολλές μέρες να επιστρέψει σπίτι. Και έτσι κατόρθωσε να τον αποπλανήσει με τα πολλά λόγια και τη σαγηνευτική της ομιλία τον εξόκυλε σαν το πλοίο. Ο νεαρός αυτός σαν τον μπούφο, βλακωδός και ανόητα την ακολουθεί και πηγαίνει ο δύστυχος σαν το ζώο υποταγμένο στη διαφθαρμένη γυναίκα όπως το βόδι για σφάξιμο ή το σκυλί στην αλυσίδα του και το ελάφι που πληγώθηκε στο σηκώτι με βέλος στα σχέδια της πόρνης. Τρέχει σαν το πουλί στην παγίδα χωρίς να υποπτεύεται ότι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του το πάνω. Γιατί αυτή η γυναίκα με τη σαρκολατρία, θέλγοντας πολλούς, πλήγωσε και έριξε κάτω και πάμπολους σκότωσε. Ναι, το σπίτι της είναι οδός άδου που οδηγεί στις πηγές του θανάτου, παροιμίες. Η ομορφιά δεν ταιριάζει σε κακόφρονα γυναίκα γιατί είναι όπως το χρυσό σκουλαρίκι στη μύτη του χείρου, ακατάλληλο, αφού βρίσκεται συνέχεια στο βόρβορο. Η άφρον γυναίκα και θρασία στη γλώσσα καταντά να στερηθεί και το ψωμί της και φτάνει σε τέτοιο βαθμό θρασίτητας ώστε δεν νιώθει καμιά ντροπή. Κάθεται στα παράθυρα του σπιτιού της και πάνω σε ψηλό κάθισμα για να είναι ορατή στους άντρες στην πλατεία. Από εκεί προκαλεί τους περαστικούς που πηγαίνουν ίσια το δρόμο τους. Κυριολεκτικά και μεταφορικά και τους λέει «Όποιος από εσάς είναι ηλίθιος σας έρθει κοντά μου». Ναι, προτρέπω και προσκαλώ όσους στερούνται στοιχειώδους γνώσεως λέγοντάς τους αγγίξτε τα απόκριφα και απογορευμένα μου φαγητά να φάτε απολαυστικά και να ευχαριστηθείτε, να πιείτε από το κλεμμένο ολόγλυκο το νερό μου. Αλλά ο δυστυχής εκείνος που πέσε θύμα της δεν ήξερε ότι όσοι χωικοί και θνητοί ταλέποροι πάνε κοντά της, καταστρέφονται και όποιος την ακούσει καταντά να πιαστεί στην παγίδα του Άδη, λαμβάνοντας ηθικό και φυσικό θάνατο. Καλύτερα να μένει κανείς μόνος του στην έρημο παρά με γυναίκα εριστική, γλωσσού και οργίλη. Προσέχετε και από τις συζύγους σας να μην τις εμπιστεύεστε λόγω της ηθικής διαφθοράς ώστε να καταντώνει συγγενείς αυτοί παγίδες προχριστιανικά μοιχαίες. Ούτε να ζηλεύεις αλλά ούτε και να παραδίνεσαι ολότελα στη γυναίκα σου και με τις άλλες γυναίκες πρόσεχε, μην επιζητείς συναντήσεις με κακόφημη γυναίκα. Μη συχνάζεσαι τραγουδίστριες που δεν είναι καλών ηθονών.
Μην περιεργάζεσαι το κάλος της Παρθένου προσεκτικά, μην παραδίνεσαι στις πόρνες. Απομάκρυνε το βλέμμα σου από όμορφη γυναίκα, καθόλου να μην κάθεσαι με παντρεμένη γυναίκα μαζί της. Πολλοί άντρες πλανήθηκαν από τη γυναική ομορφιά, Σιράχ. Καταντροπιάζει πατέρα και σύζυγο η αμόρφωτη αυθάδης γυναίκα και από τους δυο τους θα περιφρονηθεί. Θα τιμωρηθεί η γυναίκα που άφησε τον άντρα της και έφερε γιο από άλλο άντρα, γιατί πρώτον παράκουσε το θείο νόμο και δεύτερον προσέβαλε το σύζυγό της και τρίτον διέπραξε μοιχεία και απέκτησε παιδιά από άλλον άντρα. Αυτή θα εξαχθεί από το σπίτι της και θα παρουσιαστεί ενώπιον του λαού να δικαστεί και καταδικαστεί, αλλά και τα παιδιά της θα δοκιμαστούν. Η γυναίκα φιλόπλουτη που συζεί με ομόφρον άντρα είναι διπλή αρρώστια, γιατί αναζωπηρώνει τις τρυφές, αυξάνει τις φιλιδονίες, παρακινεί βασανιστικά περίεργες επιθυμίες, επινώντας μαργαριτάρια και σμαράγδια και ζαφύρια και χρυσάφια και αυξάνοντας την νόσο με κάθε χειδαιότητα, άλλοτε χαλκεύει και άλλοτε υφαίνει, γιατί δεν γίνονται όλα τυχαία, αλλά με σπουδή και νύχτα, μέρα μεριμνά για όλα αυτά. Και πάλι μυριάδες κόλακες εξαπατούν κολακεύοντας και συνάζουν ζωγράφους και χρυσοχώους, μυρεψούς και υφάντες και κερδιτές, και δεν αφήνουν τον άντρα τους να αναπνεύσει με τις συνεχείς παραγγελίες τους. Δεν τους φτάνουν τα πλούτη να εξυπηρετεί τις επιθυμίες των γυναικών τους, ούτε και μεγάλα ποτάμια να ήταν. Επιδιώκεται με ιδιαίτερο ζήλο το βαρύτιμο μύρο σαν να ήταν απλό λαδάκι του εμπορίου και μεταξωτά πολύτιμα διακοσμημένα παρά χοντροκομμένα ενδύματα από μαλλί προβάτου. Χρυσάφι στους βαρύτιμους λίθους γύρω γύρω, άλλο στο μέτωπο στολίδι και άλλο στο λαιμό τους, άλλο στις ζώνες και άλλο στα χέρια και άλλο στα πόδια, σαν τα δεσμά των φυλακισμένων. Γιατί οι χαίρονται όταν είναι δεμένες με τέτοια δεσμά, επειδή είναι χρυσά. Πότε λοιπόν θα μεριμνήσει και για την ψυχή της αυτή η γυναίκα, ή πότε θα αφήσει τον άντρα της να φροντίσει για την ψυχή του? Όπως τα ναυάγια των πλοίων καταιγίδες και αναμοστρόβιλοι, έτσι και πονηρές γυναικείες διαθέσεις τις αδύνατες ψυχές των αντρών βυθίζουν στα πέλαγα βασίλειος. Η παντρεμένη, αθετώντας το σύζυγό της, στείνει παγίδες για να αποπλανήσει έντιμους άντρες, γιατί απλώνει τα δίχτυα της και παγιδεύει ψυχές ανοήτων παροιμίες.